Η αρχή του δράματος. Κακέ φήμε διέτρεχον μεταξύ των κατοίκων της Σμύρνης. Όλοι φοβισμένοι δεν είχαν το θάρρος να μεταδώσουν τα θλιβερά πληροφορίες. Ζητούσαν μόνο να λάβουν ειδήσεις δια τα στρατιωτικά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν πήγαιναν καλά. Ήταν η 17η Αυγούστου του 1922. Σε ένα μικρό σπίτι του χωριού Χαλκαβουνάρ, που ανήκει σε κάποια στενή συγγενή μου, είμαι απορροφημένος από τις μελέτες που κάνω για τα ψυχικά ζητήματα. Ένα πρόσωπο παρουσίαζε εξαιρετικά ψυχικά ιδιότητας. Αυτό μου είχε τραβήξει όλη την προσοχή και δεν δίδω σχεδόν σημασία στις κακές φήμες. Μόνο ρίχνω επιπόλαιες ματιές στις εφημερίδες. Το πρόσωπο αυτό κάθε φορά που θα γνωριστεί δεν παραλείπει να μου επαναλάβει. Προσέχετε, είναι τρομερόν, έρχεται καταστροφή. Τις λέξεις αυτές δεν μπορούσα να εξηγήσω. Ύστερα από 1-2 μέρες τα γεγονότα αρχίζουν να φανερώνουν την αλήθεια. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Οι ήττες του στρατού μας έχουν γίνει γνωστές με όλες τις τραγικές λεπτομέρειες. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει στην σκληρά πραγματικότητα. Τα τρένα που μεταφέρουν τραυματίες από το μέτωπο πολλαπλασιάζονται. Τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει. Αλλά σε λίγο ακόμη δεν μεταφέρουν μόνο τραυματίες. Μεταφέρουν και τακτικούς, ας το πούμε έτσι, στρατιώτες, οι οποίοι είναι σκαρφαλωμένοι και από επάνω στα βαγόνια. Οι ειδήσεις γίνονται από στιγμή σε στιγμή χειρότερες, παρά τα γραφόμενα των εφημερίδων και τη λακωνικότητα των ανακοινοθέντων της στρατιάς. Μαζί με τους στρατιώτες και τους τραυματίες, κατέρχονται προς τη Σμύρνη χριστιανικοί πληθυσμοί, αφήνοντας τα σπίτια των και τα περιουσίες των και προσπαθούντας να σωθούν δια της φυγής. Τα τρένα περνούσαν μπροστά από το σπίτι που έμενα. Βλέπαμε τα βαγόνια γεμάτα φορτωμένα κυριολεκτικώς από γυναικόπαιδα και γέρους. Οι δυστυχισμένοι αυτοί, πρώτοι λίγο ακόμη μερών ήσυχοι και ευτυχείς, κρατούν από κανένα στρώμα ή σκέπασμα ή άλλο αντικείμενο που πρόλαβα να πάρουν. Επάνω σε ένα βαγόνι διακρίνω και μία λατέρνα. Δίπλα της κάθεται ο διοκτήτης με ακουμπισμένο το κεφάλι του στα χέρια του. Τι να σκέφτεται άραγε? Τα γλέντια και τις δόξεις που πέραζε μαζί με το άψοχο αυτό όργανο? Όσοι δεν μπορούν να βρουν λίγο χώρο στα τρένα, καταφθάνουν στη Σμύρνη με κάρα, αμάξια και ζώα. Στα πρόσωπα των διακρίνεται ζωγραφισμένη απόγνωση. Ελπίζουν τουλάχιστον να σώσουν το κεφάλι των από το μαχαίρι του Κεμάλ. Οι στρατιώτες μας, κουρελιασμένοι, με πόδια ξεσχισμένα, πεινασμένοι, με βλέμματα πλανή, προκαλούν τον νύκτον. Σπέβδουν να αποβιβαστούν στα πλοία που βρίσκονται στο λιμένα. Όσοι δεν βρίσκουν θέση και εκεί συνεχίζουν τη θλιβεράν πορεία των προς τα βούρλα. Το θέαμα που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας είναι αδύνατο να περιγραφεί. Όλοι έχουν σφιγμένη την καρδιά δια την αφάνταστον καταστροφή. Εκ των κατοίκων, άλλοι προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία των, με την ιδέα ότι ο Κεμάλ θα θελήσει να φανεί ευγενής και δεν θα κάνει κακό στους χριστιανούς. Η ιδέα των αυτήν ενισχύεται ακόμα από το γεγονός ότι στο λιμάνι της Σμύρνης είναι αγκυροβολημένα τα πολεμικά των ισχυρών συμμάχων μας, των οποίων την εντολή επί της Μικράς Ασίας είχαμε εκτελέσει. Οποία όμως διάψευση ελπίδων τους περιμένει. Ο Κεμάλ διψούσε νέμα. Το όνειρό του ήταν να εξοντώσει όλους τους χριστιανούς. Οι Τούρκοι, σύμφωνα με την εντολή του προφήτη του τον Μωάμεθ, που τους λέγει ότι για να γίνουν αρεστοί στον Θεό και να μπουν στον παράδεισο, πρέπει να σφάξουν απίστους, έχουν σήμερα αυτή την ευκαιρία. Σε αυτό τους ευοήθησαν οι Ευρωπαίοι και ο περιβόητος αρμοστής της Ελλάδος εν Σμύρνη, ο παράφρον τουρκόφιλος Αριστίδης Τεριάδης. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος κακή τη μοίρα επευλήθηκε στις δύο πολιτικές μερίδες, ο άνθρωπος αυτός που ενώ τη μία ημέρα ήταν πολέμος των βασιλοφρόνων, έσπευσε άμα την επανόδο του βασιλέως να κάνει το περίφημο συγχαρητήριο τηλεγράφημα, που μόνο αηδίαν θα έπρεπε να φέρει κάθε ευγενή ιδεολόγων, ο άνθρωπος αυτός, επαναλαμβάνω, συνέβαλε όχι μόνο στην αποτυχία του αγώνος, αλλά και στην επανακολουθήσα σαν θεματοχυσία. Δεν θα θελήσω να διατρίψω εις το άθλιο έργο του Σεργιάδη στη Σμύρνη, στην εγκληματική ανοχή του έναντι των αποσκαπτώντων το έργο της Ελλάδος Τούρκων. Θα αναφέρω όμως τις τελευταίες του διαταγές, δια των οποίων έδωσε την ευκαιρία στον Κεμάλ να σφάξει περισσότερους χριστιανούς. Η μία ήταν να διατηρηθεί ένας αυστηρός έλεγχος διαβατηρίων δια τους αναχωρούντας. Και πώς να προλάβει κανείς να πάρει διαβατήριο τη στιγμή που χιλιάδες ανθρώπων ήθελαν να φύγουν? Πώς να προλάβει μια υπηρεσία από 2-3 υπαλλήλους να εκδώσει τόσα διαβατήρια? Καμία πρόνοια, καμία λογική, καμία σκέψη.
και το γραφείο υφίστατο 2 μέρες πρώτη εισόδου των Τούρκων. Και αυτό ήταν μία από τις αιτίες που έμειναν χιλιάδες χριστιανού στη Σμύρνη για να βρουν τον άγριο θάνατο, την ατίμωση να υποστούν την αιχμαλωσία. Ο Στεριάρης δεν ήθελε να φύγουν οι πληθυσμοί από τα σπίτια του. Το περιορισμένο του μυαλό αγνοούσε την τουρκική νοοτροπία. Αγνοούσε το ότι ο Τούρκος έχει την αρχή να σφάζει και να καταστρέφει. Από καιρό που εξόρμησε από τα βάθη της Μικράς Ασίας, αυτή τη δουλειά κάνει. Οι χριστιανοί το εγνώριζαν, αλλά ο Στεριάδης το αγνοούσε. Σαν να μην έφανε αυτό, έκαμε και τη τηλεγραφική εγκύκλιο προς τους υποδικητάς να παρεμποδίσουν πάση θυσία την αναχώρηση των πληθυσμών. Αυτή τη λεπτομέρεια μου επιβεβαίωσε ο τηλεγραφικός υπάλληλος Κονταξής, ο οποίος εσφάγει μπροστά στα μάτια μου λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Μπουνάρμπαση. Την εγκύκλιο αυτή είχε νομίζω υπογράψει ο Γενικός Γραμματεύς της Αρμοστίας Πέτρος Γουναράκης. Ούτε ο Στεριάδης έκανε το τελευταίο του έγκλημα εις βάρος των χριστιανών της Μικράς Ασίας, οι οποίοι ενέχθησαν όλα του τα ιδιοτροπίας, όλα του τα εγκληματικά λάθη και την αθλία προς αυτού συμπεριφορά του. Οι δυστυχείς Μικρασιάτες τον ενέχθησαν χάρη της ελευθερίας των. Τον ενέχθησαν διότι ήταν Έλλην διοικητής και εκείνος τους αντίμεψε με τη φαύλο πολιτική του. Ήταν ένας τύπος θρασιδίλου. Έκαμε τον παλιγαρά μόνο στους Έλληνες. Ενώ εφοβήτω κάθε ξένον χωρίς καμία εξαίρεση και τους παραχωρούσε προνόμια και ευκολίες. Για να καταλάβει κανείς την οτροπία του Στεριάδου, αναφέρω το εξής γεγονός. Η αστυνομία είχε συλλάβει ένα Τούρκο. Πέρσι υπήκον, διότι ανακάλυψε στο κατάστημά του σημαίες τουρκικάς, όπλα κτλ. Ο Στεριάδης μόλις το έμαθε, διάταξε να αφηθεί ελεύθερος ο Τούρκος και να το αποδοθούν τα κατασχεθέντα. Ιδού μεγαλοφυής πολιτική. Δεν αμφιβάλλω ότι κατά τη φυγή του στρατού μας τα όπλα αυτά δεν θα έμειναν να χρησιμοποιείται. Αλλά επανέλθουμε στην αφήγησή μας. Κατόπιν των μέτρων τούτων, ελάχιστοι κατορθώνουν να φύγουν. Εν τω μεταξύ, η διαρροή και η αποσύνθεση του στρατού έχουν συντελεστεί. Στο σιδηροδρομικό σταθμό του Χαλκά Βουνάρ, έναντι της οικίας που μένω, ευρίσκονται βαγόνια εγκαταλελειμμένα, γεμάτα από τραυματίες. Πλησιάζω, τους προσφέρω τσιγάρα και τους ζητώ πληροφορίες. Όλοι είναι μισοπεθαμένοι. Βλέπω και νεκρούς εν το μέσο αυτών. Τι φοβερό θέαμα. Όσοι έχουν τα συστήσει των, μου ζητούν νερό και θέλουν να φάνε κάτι. Έχουν εγκαταληφθεί εκεί προημερών. Από τα πτώματα, φοβερή βγαίνει η μυρωδιά. Επισκέπτομαι ένα προς ένα τα βαγόνια και σημειώνω την ίδια τρομερή κατάσταση. Με μεγάλη μου χαρά ανακαλύπτω και ένα βαγόνι γεμάτο πεπόνια. Κόβω από αυτά και προσφέρω στους δυστυχούς τραυματίες, οι οποίοι τα καταβροχθίζουν με μανία. Η καρδιά μου κλαίει ενώ βλέπω αυτούς τους δυστυχισμένους εγκαταλελειμμένους σε εκείνη την κατάσταση. Ποιες μητέρες άραγε και ποια παιδιά να τους περιμένουν. Ίσως είναι λίγοι, πολύ λίγοι. Ώρες ολόκληρες κάθομαι μαζί τους, χωρίς να μπορώ να τους βοηθήσω. Ακούω μόνο ρόγχους και αναστεναγμούς. Με σκυμμένο το κεφάλι, με το θάνατο στην ψυχή μου, γύρισα πολύ αργά στο σπίτι του συγγενού μου για να μην ανησυχούν για μένα. Την άλλη μέρα κατέβηκα πολύ πρωί στη Σμύρνη να δω τον αδελφό μου και να λάβουμε μια απόφαση για την αναχώρησή μας. Όλων τα νεύρα βρίσκονται σε μια υπερδιέργεση, μη ξέροντας τι να αποφασίσουν. Διαδίδεται ότι οι ξένοι θα καταλάβουν τη Σμύρνη και αυτό καθησυχάζει οπωσδήποτε τον κόσμο. Οι πρόξενοι, αφετέρου των ξένων κρατών, εβεβαίωσαν τον αείμνηστον Χρυσόστομο ότι οι κάτοικοι δεν πρέπει να φοβούνται διόλου. Η προκυμαία της Μήνης έχει κατακλειστεί από ανθρώπους που περιμένουν μάταια καμιά θεσούλα σε κανένα πλοίο για να φύγουν. Άνθρωποι και παντός είδους αντικείμενα συμφύρονται ενώ ακούγονται τα κλάματα των παιδιών. Οι χριστιανοί γνωρίζουν καλά τι θα πει Τούρκος και προσπαθούν να φύγουν όπως μπορούν, διανύοντες με μεγάλες αποστάσεις. Μέρες ολόκληρες περπατούν από τα βάθη της Μικράς Ασίας για να φτάσουν στην παρήγορα ανακτή. Όσοι όμως από τους κατοίκους του εσωτερικού δεν έχουν τη δύναμη να περιπατήσουν, περιμένουν αδίκως τρένα από τη Σμύρνη για να τους παραλάβουν. Δυστυχισμένοι άνθρωποι. Αντί του τρένου θα αντικρίσετε σε λίγο το τζέτι που θα σας πάρει το κεφάλι, που θα τιμάσει το κορίτσι σας. Αυτό ήθελαν οι Ευρωπαίοι. Ο ήλιος της 26ης Αυγούστου έδυσεν. Η φυγή έχει γενικευθεί. Βρισκόμουν εκείνη την ώρα στην προκυμαία, προσπαθώ να πάρω εισιτήρια από κάποιο πρακτορείο. Από μπροστά μου περνά ένας ταγματάρχης, κουρελιασμένος επάνω σε ένα άθλιο γαϊδαρο. Ταγματάρχης του ελληνικού στρατού, σκέπτομαι, σε εκείνη τη θέση. Σαν κινηματογραφική ταινία περνούν από το νου μου όλα εκείνα τα ωραία και μεγαλοπρεπή γεγονότα της καταλήψεως της Μήνης, και από τα μάτια μου τρέχουν δάκρυα. Όλοι διαβάτε βλέπουν τον ταγματάρχη σε εκείνη την κατάσταση με
τον βραδοκίνητό του γάιδαρο να προχωρεί και κλείσονται και κλαίουν. Κοντά στο σπίτι του Στεργιάδου που βρίσκεται πάνω στην προκυμαία επικρατούσε την ίδια σχεδόν στιγμή ασυνήθιστη κίνηση. Ο κόσμος είχε πληροφορηθεί ότι η ύπατος ορμοστής θα έφευγε εκείνο το απόγευμα και γι' αυτό έσπευδε να δει τον αναχωρούντα. Πολλοί πήγαιναν προς τον ατμόπλοιο Νάξος της Εθνικής Ατμοπλίας, επί το οποίο είχαν επιβεβαστεί οι υπάλληλοι της διοικήσεως, νομίζοντας ότι με εκείνο θα έφευγε και ο Στεργιάδης. Άλλοι περιμένουν απ' έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Η πόρτα είναι ανοιχτή και τον βλέπουμε να πηγαίνει έρχεται νευρικά στο διάδρομο, κρατώντας το καπέλο στα χέρια του. Στην πόρτα βλέπουμε ακόμη και τις δύο βαλίτσες του. Ο κόσμος περιμένει απ' έξω να τον μικτυρίσει. Ο διευθυντής της αστυνομίας Νικηφοράκης, με δύναμη χωροφυλάκων, έχει ανοίξει δρόμο προς τη θάλασσα, όπου αναμένει αγγλική βενζινάκατος, για να παραλάβει τον Σεργιάδη, ο οποίος δεν τολμάει τούτης να εξέλθει. Επιχείρησε πολλές φορές, αλλά επιστοχώρησε. Βλέπει τον κόσμο συγκεντρωμένο και φοβάται. Το πρόσωπό του είναι κάτοχρον. Κατά διαστήματα συγκεντρώνει το βλέμμα του επάνω στους ανθρώπους που περιμένουν απ' έξω. Άλλες φορές σηκώνει τα μάτια του προς τα πάνω, σαν να περιμένει θείαν βοήθεια. Φαίνεται ότι υποφέρει πολύ ψυχικώς. Ποιος ξέρει τι σκέπτεται και ποια συναισθήματα πλημμυρίζουν την ψυχή του. Τέλος λαμβάνει την απόφαση. Φορεί το καπέλο του βαθιά, του σκεπάζει σχεδόν τα μάτια. Σταματά για μια στιγμή στο κατώφλι και ορμά με 2-3 μεγάλα βήματα προς τη βενζινάκατο. Αυτοί που περιμένουν να παίξουν το φτύνιμο και φωνάζουν άτιμε προδάτου που λυμμένε. Αυτός, χωρίς να σηκώσει τα μάτια, πηδά σαν τρελός μέσα στη βενζινάκατο, η οποία ξεκινά αμέσως. Δυστυχώς, μόνο με αυτά στα λέξεις και τα αυτισήματα εξεδικήθηκαν οι μικρασιάτε των αίτιων της καταστροφής των. Ταυτοχρόνως με την αναχώρηση του Στεργιάδου, ήρχισαν να φεύγουν και τα πολεμικά μας πλοία. Τα μικρά δεν μας κάνουν και τόσο εντύπωση, αλλά όταν είδαμε και τη Λίμνο να ξεκινά, εχάσαμε και την τελευταία μας ελπίδα. Όταν η Λίμνος περνούσε μπροστά από ένα γαλλικό πολεμικό, ο κυβερνήτης του διέταξε τη μουσική να παίξει των ελληνικών ύμνων. Οποία ηρωνία! Και η Λίμνος, το περήφανο πολεμικό μας, προχωρεί βουβά, σκίζοντας για την τελευταία φορά τα νερά της αλυσμόνης της Σμύρνης. Την ίδια σχεδόν στιγμή φεύγει και η χωροφυλακή. Συναντώ ένα φίλο μου, υπομήραρχο, πήδησε από το άλογο του και με ήρπασε στην αγκαλιά του και με φίλησε κλαίοντας σαν μωρό παιδί. Συνεκινήθη τόσο και εγώ, ώστε άρχισε να κλαίω μαζί του. Μου λέγει, δεν εφύγατε ακόμη. Μη τυχόν μείνετε προς Θεού. Διατρέχετε κίνδυνο, διότι εργάστετε δια την άμυνα. Τον βεβαιώνω ότι ετοιμάζομαι και εγώ να φύγω. Με φίλησε πάλι, πήδησε στο άλογο του και έφυγε χαιρετών, ενώ τον ακολουθούσαν μερικοί έφυποι χωροφύλακες. Η νύχτα διέρευσε εν αγωνία. Όλοι οι χριστιανοί περιμένουν ανυπομονώς την κατάληψη της Σμύρνης από τους συμμάχους. Αυτή την είδηση είχε την άθλια έμπνευση να δημοψιεύσει ψευδώς εκείνη τη μέρα ελληνική εφημερίς. Ενώ εν τω μεταξύ μένω στο σπίτι του αδελφού μου που βρίσκεται στο κέντρο της Σμύρνης. Όλοι έχουμε την εντύπωση ότι ο τουρκικός στρατός θα αργήσει να μπει στη Σμύρνη και το ελληνικό στρατός κατά την υποχώρηση του θα εφρόντιζε να καταστρέψει τις συγκοινωνίες. Καθησυχάζομαι αφετέρου, διότι τα ξένα πολεμικά πλοία είχαν βγάλει αγήματα πεζών αυτών δια τη φρούρηση των προξενείων των εκκλησιών και των σχολείων των, και δεν αμφιβάλλομαι ότι θα φρουρήσουν και εμάς τους χριστιανούς και συμμάχους των. Οι ξένοι υπήκοοι κάτοικοι της Σμύρνης συνέστησαν εθνοφρουράν, προσφύλαξη της πόλεως, και αυτό ήταν και άλλο παρηγορητικό σημείο. Τη νύχτα ακούμε το συνεχή θόρυβο των αυτοκινήτων, των κάρων και των στρατιωτών που προσπαθούν να σωθούν δια της υγείας.